Εσύ που είσαι, τι κάνεις, γιατί με έχεις πάρει κανένα τηλέφωνο. Έλα, έλα στο νοσοκομείο, έλα στο νοσοκομείο. Μη μου πεις μόνο ότι γεννάει. Μη βγει κι άλλο σαν το Baby Hitman. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι αυτό ακόμα, γιατί δεν είμαι έτοιμος ψυχολογικά. Ωραία, πάμε σιγά σιγά. Παιδιά, γεννά. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο. Ποιο χειρουργείο, θα με χειρουργήσετε? Όσο πιο γρήγορα μπορώ στο νοσοκομείο να δω τι γίνεται. Θα μου κάνετε αυτή την ένεση? Ναι, πρέπει να σας κάνουμε μία επίσκληρη ένεση. Την αγχώνεση. Ωραία, γεννά. Σίγουρα. Τι έπαθες? Hitman, σου ανακοινώνω ότι σε λίγο θα γίνεις πατέρας. Τι θα γίνω? Πατέρας. Πονάω. Γεννητείο. Ο γιος σου. Ο γιος μου. Ακριβώς. Ναταλία, πώς είσαι? Ω, Χριστέ και Παναγία. Μωρό μου, θα κάνουμε παιδί, γεννάω. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα. Τι είναι, αγόρι ή κορίτσι, τελικά? Αγόρι είναι, ρε αγάπη. Αγόρι. Sorry, ξεχάστηκα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω σκαλώσει, δεν ξέρω, δεν έχω. Έχω ξανακάνει παιδί, αλλά δεν πήγα ποτέ σε αυτή. Τι να πάω να τη πω? Εγώ να πάω να τραβήξω το παιδί? Μ' ακούς, γιατρέ? Στον τοίχο μιλάω. Γιατρέ. Έφυγε τώρα, πού πήγε πάλι? Με παράτησε. Εγώ γεννώ και αυτός με παράτησε πάλι. Για την ώρα, άσε να τα αναλάβουμε όλα. Εγώ με την γυναίκα μου και με την Βουλίνη και όλα θα πάνε καλά. Μωρό μου, μου κάνουν επισκληρή δύο ένεση. Ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαι. Σιγά σιγά, λογικά θα αρχίσει να μου βιάσει, έτσι δεν είναι? Μωρό μου, φοβάμαι. Μη φοβάσαι με εγώ εδώ, μη φοβάσαι τίποτα. Μωρό μου, φοβάμαι. Μπορεί να μπει ο άντρας που μέσα να μου δώσει ένα φυλάκι τουλάχιστον. Να μπει. Ναι, μπορεί. Μπείτε. Ελάτε από εδώ, καθίστε δίπλα τη, κρατήστε τη στο χέρι. Έλα, θα σου κρατάω το χέρι εγώ. Δεν έχει από την άλλη καλύτερα. Αχ, το ακούς, μωρό μου, η καρδιά του μωρού μας. Η καρδιά του μωρού είναι αυτό? Ακριβώς. Κυρία γιατρέσα, μήπως θα ήταν καλύτερο να της δίνατε κανένα υπνοτικό χάπι? Όχι. Ντρέπομαι να σπρώξω και να κοιτάει και ο κύριος Τάιταν. Κύριε Τάιταν, μάλιστα, βεβαίως. Κοιτάξει, όταν θα αρχίσει η γέννα τώρα θα είμαι νεγκλιζέ. Πάρε μονάσκα, πάρε μονάσκα. Φύσα. Τέσσερις ανάσες. Φύσα κι εσύ. Εγώ γιατί να φύσω? Να κάνετε συμπαράσταση κι εσείς μαζί. Συμπαράσταση ψυχολογική. Α, οκ. Συμπαράσταση ψυχολογική. Βγαίνει το μωρό. Πρόξω άλλο λίγο, πλέπω το κεφάλι. Άλλη μία. Τώρα. Τι το βλέπεις το μωρό? Κάνω τους ώμους μου. Έχουν βγει οι ώμοι. Πάμε άλλη μία. Τι? Πάμε άλλη μία. Κάτσε να φέρω από τις λαβίδες και το ψαλίδι για το λόρο. Ποιο ψαλίδι θα με κόψετε? Όχι, τον... Τον αφαλό. Τον αφαλό. Τον λόρο να κόψουμε, δεσποινίζει. Έχω μαχαίρι αν θέλετε, αν δεν βρίσκεται ψαλίδι. Τι μαχαίρι! Χριστέ μου, ακόμα δεν γεννήθηκε το παιδί, θα δει όπλα. Μήπως θέλετε να το κόψετε εσείς, σαν μπαμπάς? Τι! Εγώ! Ο μπαμπάς, ναι. Ο μπαμπάς, ναι, μπορεί να κόψει τον ομφάλιο λόρο. Μπορώ να κόψω εδώ με το μαχαίρι? Καλέ, δεν είσαι ο Τζάκο μαχαιροβγάλτης. Χριστός και Παναγία. Είναι φαλακρός σαν το πατέρα του. Ελάτε να σας δώσω το ψαλίδι. Μωρό μου. Συγχαρητήρια. Ορίστε. Αχ, γιατί κλαίει? Αυτό είναι καλό, να ξέρεις. Που κλαίει είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ όταν γεννήθηκα δεν έκλαιγα. Εσύ! Λογικά θα σας βαρέσανε στο ποπουδάκι για να κάψω. Πήρε τα μάτια μου το μωρό. Μη κλαις, μωρό. Κάτσε να του χαϊδέψω την καράφλα. Μη κλαις, μωρό. Εγώ το μωρό. Εξαντλήθηκε η μάνα. Να πάω κι εγώ την κυρία Ναταλούδη στην ανάρρωση. Μωρό μου, γίναμε γονείς. Ναι, όντως. Να μας ζήσει. Καλέ. Θα το κάνω να γελάσει, Κοίτα, καλή, μωρό. Τι κάνεις το παιδί, μωρό. Τι κοίτα, το κάνω, μωρό. Κοίτα, το κάνω να γελάσει. Μη κλαις, δες εδώ. Πόσα κιλά λέτε να είναι? Το μωρό μου.
3,5-4. Και είναι ψηλό, μωρό. Ψηλό σαν και εσένα, αγάπη μου. Μωρό μου, ξάπλωσε εσύ εδώ τώρα. Ξάπλωσε, κοιμήσου. Μωρό μου, πώς νιώθεις που γίναμε γονείς? Ακόμα έχω πάθει ένα μικρό σοκ και δεν το έχω συνειδητοποιήσει για τα καλά ακόμα. Σας αφήνω τέλεια. Εγώ να τα πείτε. Ό,τι χρειαστεί θα μου λέτε. Θα το προσέχουμε το παιδάκι μας. Το είδες τι όμορφη καράφλα που είχε. Σαν τη δικιά σου, μωρό μου. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Ότι το κεφάλι του νομίζω ήταν μεγαλύτερο και από το δικό μου. Περίμενε να σου φέρω κάτι. Αυτό εδώ είναι για σένα. Θα το αφήσω εδώ πέρα. Θα το πάρεις μετά. Έχω πάρει εδώ μία ποικιλία να φάμε. Μία ποικιλία. Ναι. Πρόσεχε, κακομοίρη μου, μην έχουμε πάλι μπλεξίματα με αυτόν τον κλόουν. Δεν θα τα αντέξω. Σου υπόσχομαι ότι το μωρό θα το προσέχω σαν τα μάτια μου και δεν θα αφήσω ποτέ, μα ποτέ, να το πάρει κάποιος. Τώρα το μωρό που είναι ακριβώς? Το μωρό είναι με τον κύριο Τάιταν, έχει για τις εξετάσεις. Προσέχτε το μωρό, και τα μάτια σας. Ωχ, να κάπου το πάει εκείνη η κυρία. Να του κάνει τις εξετάσεις λογικά. Και τώρα τι θα κάνουμε όμως με ένα μωρό στο σπίτι? Κοίτα, λεφτά έχω. Πρέπει κάποια στιγμή ή να πάμε να αγοράσουμε σπίτι ή να ξεκινήσουν τα έργα να φτιάξω το παλιό μου. Λες το μέλλον να κάνουμε κι άλλο? Θες. Καλά, κάτσε να δούμε πώς θα πάει με αυτό. Γιατί αν βγεις από το... Σχολείο, τώρα που πρέπει να πάει στον ήπιο. Α, τώρα πουθενά, αγάπη μου, τώρα είναι αγέννητο, σπίτι θα είναι. Και μετά και από πόσες μέρες μπορούμε να το πάμε στον ήπιο? Ή δημοτικό κατευθείαν, παίζει να είναι πολύ εξελιγμένο το παιδί μου. Να μην το πάμε καν ήπιο, λέω. Και δεν πάμε καλά. Τι έγινε? Χάσαμε. Τι έγινε? Τι? Δεν είναι μέσα στο δωμάτιο. Το περπάτησε και έφυγε. Θα με τρελάνετε, κύριε γιατρέ και γιατρίνα. Κύριε γιατρέ, πάμε Τάιταν. Θα με τρελάνετε. Πώς το χάσατε από τα μάτια σας? Είχαμε αφήσει το παιδί για λίγο στη θερμοκοιτήρα του και για μισό λεπτό. Πάμε λίγο πιο εδώ. Μην πίσω στο κρεβάτι. Γουλφίνα, κράτα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Άστο. Δεν μπορεί. Κυρία Γουλφίνα, βάλτε τη στο κρεβάτι. Πάμε Τάιταν, έλα μαζί μου γιατί θα τρελαθώ. Θες να μου πεις ότι το παιδί έβγαλε φτερά και πέταξε ή έβγαλε πόδια? Όχι, και περπάτησε? Θέλω να πω ότι το είχαμε αφήσει για μία. Πώς γίνεται αυτό? Στη θερμοκοιτήρα και μετά το. Και μετά όταν πήγαμε πίσω, το παιδί έλειπε. Να ρωτήσω, γιατρή, μήπως είδατε ένα μωρό να φεύγει, να περπατάει, να αποκλέβει κάποιος κάτι? Πέρασε κάποιος εδώ με το παιδί, ένα μωράκι με πάνα τρέχοντας? Εγώ θα πει 5 λεπτά. Μ' ακούς, σκουπίδι? Αν δεν θες να σου σκοτώσω το γιο, σκουπίδι, θα μου δώσεις 6 εκατομμύρια. Έχω πάρει απαγωγή το γιο σου. Τον έχω κρύψει. Ποιος είσαι, ρε μπαγλάμα, που πήρες το γιο μου ακόμα δεν γεννήθηκε? Άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Δεν με θυμάσαι. Έχεις σκοτώσει τη γυναίκα μου. Σκότωσα τη γυναίκα? Δεν σκοτώνω κοπέλες. Τι είναι αυτά που λες, φέρε πίσω το γιο μου? Όχι, άμα δεν μου φέρεις 6 εκατομμύρια, θα πεθάνει και ο γιο σου και εσύ. Τι λες, ρε μπαγλάμα, φέρε πίσω το γιο μου ακόμα δεν γεννήθηκε? Πόσο, 30-60. Μην του πειράξεις, μην τον ακουμπάς καν. Άρε Τάιταν, άρε Τάιταν, άρε κολοκολώνα. Κοιμισμένη, γιατί με τους πατήσω τώρα. Ακόμα δεν βγήκε το μωρό, δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να το αφήσω ούτε λεπτό. Άκουσε με, μπαγκλαμά. Τι άνθρωπος είσαι εσύ? Μου το κλείνουμε στη μωρή. Ο Χίτμαν έχει πάει να βρει το παιδί σας. Αυτό ξέρω να σας πω. Το είδα να μιλάει στο κινητό του και μετά σηκώθηκε και πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε κατευθείαν. Μάλλον πάει να βρει το παιδί σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Δώσατε το παιδί μου σε μια μέρα που δεν τη ξέρετε? Δεν δώσαμε το παιδί σας πουθενά. Απλά όταν πήγαμε πίσω έλειπε. Το μωράκι που έχεις πάρει δεν μπορεί ούτε να περπατήσει. Όχι, ρε, το έχω δέσει, ρε. Έδεσε ένα μωράκι. Για όσους βλέπετε τα stream, καταλάβατε ποιος είναι. Αυτός ο χαζός που ήταν ο πιο γρήγορος ράπερ. Τραγούδα για τρέχουν οι μπάτσοι και γελάγαμε. Άκου τι λέει τώρα. Εδώ είμαι. Έχεις κάνει κάτι στο μωρό? Όχι, όχι. Τα 6 εκατομμύρια τα έχεις. Θα στα στείλω με τράπεζα. Πάω μέσα από τα τέτοια τώρα και ας χαλάσω τα μάτια. Μου ένα ελικόπτερο εδώ. Κοίτα, ρε μπαγλάμα, στοχεύει ένα μωράκι. Καλές τι στοχεύει το μωράκι, ρε μπούφο? Κάτσε καλά, ρε σκουπίδι. Μην κάνεις βλακίες τώρα, κάτσε να το πάρω. Όμορφος είναι, όπως ένα, λοιπόν, σου μοιάζει. Βάλε το μπλο μέσα, θα σου δώσω τα λεφτά. Όχι, δεν σε επιτρέπω να το πάρεις. Είναι δεμένο. Θα το λύσω. Ό,τι θες εκτός από το μωρό. Γιατί να το κάνεις αυτό? Εγώ δεν σου σκότωσα καμία γυναίκα και μην λες ψέματα. Μήπως έχει βάλει κάποιος. Μην κάνεις κολοτούμπες σε μένα. Μήπως έχει βάλει κάποιος. Έλα, μωράκι, ήρθα να σε σώσω. Μη φοβάσαι. Μη κλαις.
Δώσε μου τα 6 εκατομμύρια. Θα στα δώσω, πες μου τα φημί σου. Πάρτ, άντε φύγε.